Λοιπόν, για πάμε στο Θεσσαλονίκη. Μπαίνουμε στην Δελτία Κυριάκο τώρα, δηλαδή, ώρα που είναι. Μου κάνει τη σήμα δηλαδή. Δημήτρη Τζομπατζόγλου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ελσίνκη και το θριαμβευτικό φινάλε σε αυτή την φετινή εντυπωσιακή μέχρι στιγμή πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Καλημέρα, κύριε. Γεια σα, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε όπως το περιμέναμε. Ήταν εορταστική βραδιά. Όλο το κλίμα. Το παιχνίδι πολύ ανοιχτό. Και οι Φιλανδοί, εντάξει, τελείωναν τη χρονιά τους γενικώς, έπαιξαν ανοιχτά. Επιβεβαιώθηκαν πολλά πράγματα. Άλλα 4 γκολ για τον ΠΑΟΚ που έχει φτάσει, ξέρω εγώ, τα 29 γκολ στην Ευρώπη. Το ρεκόρ πόντων, το ρεκόρ του αίτητου. Κατά διαστήματα πολύ ωραίο, πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο. Πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ακόμα και αποστημένες μπάλες όπου σε κάθε στιγμένο ΠΑΟΚ έβγαζε φάση. Και όλος αυτός ο ενθουσιασμός, όλο αυτό το πολύ καλό κλίμα για άλλη μια καλή εμφάνιση και την πρόκριση την πανηγυρική, απλά συνδυάζεται με μια μελαγχολία στα όρια της οργής για το ότι κλείνει το γήπεδο. Δηλαδή στο φινάλε, αν βλέπατε οι παίχτες, αποχαιρετούσαν τον κόσμο, λες και ένα καλοκαίρι, λες και τελείωνε η σεζόν. Ένα τέτοιο πράγμα συνέβαινε. Το οποίο φυσικά είναι και πάρα πολύ άσχημο και δεν ξέρω και τι αντίκτυπο θα φέρει σε αυτήν την ομάδα το κλειστό γήπεδο από εδώ και πέρα. Είναι μια ομάδα πολύ δεμένη με τον κόσμο, επηρεάζεται αρκετά η απόδοση και το παιχνίδι της από την παρουσία οπαδών, και υπήρχε αυτός ο αποχαιρετισμός και το γιατί κλείνει το γήπεδο και θα βλέπουμε αυτή την ομάδα που πραγματικά κάνει χαρούμενο, περήφανο τον κόσμο όλη αυτή η πορεία φετινή του ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνεις, υπάρχει μια χαρά γενικώς στην καθημερινότητα. Οι ΠΑΟΞίδες βγάζουν αυτή τη χαρά που τους προσφέρει η ομάδα τους, που να μην το περίμεναν το καλοκαίρι, και αυτό ισχύει. Αλλά ναι, παραδοσιακά αυτός ο προπονητής που έχει καταγράψει τους 100 ρεκόρ στον ΠΑΟΚ καταγράφει και μια τέτοια πορεία, και φυσικά νομίζω ότι και πάλι είναι αυτός που βελτιώνει, εξελίσσει τον ΠΑΟΚ συνεχώς. Ακόμα και αν το συγκρίνουμε και με τους άλλους στην Ελλάδα, είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που εξελίσσεται, που βελτιώνεται, είναι στα καλύτερά του, και οι άλλοι έχουν τις δικές τους κρίσεις. Όλα αυτά τώρα μένει να επιβεβαιωθούν σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Τρίπολη, πολύ κρίσιμο. Όλα τα μάτια του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη κάτι κρύβουν, κάτι έχουν, γράφουν ιστορία πραγματικά, όπως το περσινό με το γκολ στο ΒΑΡ που ούτε καν το είδαν στο φινάλε, το μάτς στο πρωτάθλημα. Πάντα παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια που καθορίζουν πολύς και τη χρονιά του. Και είπε χθες ο Λουτσέσκο ότι επειδή στο πρώτο ημίχρονο οι παίχτες ήταν λίγο θεατές παίζοντας άμυνα, δεν είχαν την επιστικότητα που θα έπρεπε, ότι σε γενικές γραμμές ότι με τέτοιο πρόσωπο εμείς κι αν δεν είμαστε όσο aggressive πρέπει στην άμυνά μας, δεν κερδίζουμε ούτε τον Αστέρα ούτε και άλλα παιχνίδια. Ενημέρωσε πάντως ότι ο Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια που είναι πολύ σημαντικός, δεν έχει κάτι, άρα τον περιμένει για την Τρίπολη, όπου πιστεύω ότι την 11 την έχει έτοιμη και θα είναι και αρκετά φρέσκια σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι. Ναι, χθες χρησιμοποίησε το μάτς για να φρεσκάρει και την ομάδα του, έτσι, ναι, όπως ήταν λογικό. Το κάνει, από πέντε Κυριακή πάντα έχει 6, 7, 8, 9 αλλαγές, πάντα από πέντε Κυριακή, δεν το φοβάται, οπουδήποτε και αν παίζει, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και την Κυριακή, όπου 5:30 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται με τον Αστέρα. Άρα θα είναι διαθέσιμος και ο Ζήφκοβιτς, λες, για την Κυριακή. Αυτό είπε, ναι. Γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα, γιατί μας ξάφνιασε η απουσία του από την αποστολή. Είπε ότι όχι, δεν είναι κάτι σοβαρό, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος και για την Κυριακή. Γιατί μπήκε και ο Μπάμπα χθες, για τον οποίο νομίζω κανείς δεν πίστευε ότι θα βγάλει ο ΠΑΟΚ τόσο καλά τον μήνα χωρίς να παίζει ο Μπάμπα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ κομικός. Και είναι και σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αυτό, να βγάλει τον μήνα έτσι χωρίς τον Μπάμπα. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικός. Επέστρεψε, είναι καλά. Στην άμυνα του τα θέματα τα έχει. Αλήθεια είναι, ρωτήθηκε χθες και είπε ότι προς το παρόν με ικανοποιεί το ότι ξέρουμε να κερδίζουμε κάθε match. Ανοιχτό, κλειστό, σκληρό, βρώμικο, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, βρίσκουμε τρόπο και προσαρμοζόμαστε να κερδίζουμε κάθε μάτς, αλλά νομίζω ξέρει καλά πως η άμυνα φέρνει τίτλους, και εκεί σαφώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιορίσει τους κινδύνους που έχει στα παιχνίδια, γιατί έχει δεχθεί
αρκετά γκολ. Και στους ομίλους της Ευρώπης που πήγε καλά, σε όλα τα παιχνίδια έχει δεχθεί γκολ. 16-10. 16-10. 16-10, ναι. Φίλε, έβαλε και 16. Έβαλε και 16 όμως. Ναι, αυτό είναι το φοβερό. Και απ' την άλλη το ότι ναι, πάντα ψάχνεις το καλύτερο. Και για να πάρεις τίτλους, σίγουρα θα πρέπει να το μειώσεις αυτό. Θα πρέπει να το περιορίσεις. Όταν θα έρθει η δύσκολη. Κοίταξε, είναι και στυλ παιχνιδιού, ρε Δημήτρη. Είναι και στυλ παιχνιδιού. Είναι, ότι ψάχνουν το τέλειο τώρα. Εννοείται ότι ψάχνουν το τέλειο. Εννοείται, εντάξει. Ψάχνουν το 4-0 δηλαδή. Δεν υπάρχουν οι τέλειες ομάδες, υπάρχουν μόνο στους υπολογιστές. Φυσικά, ούτε η City είναι τέλεια πλέον. Ακριβώς. Ακριβώς. Τους έχουμε όπως βλέπεις. Κοίταξε, ποιος είναι πρώτος βαθμολογία, Δημήτρη μου. Ναι. Λοιπόν. Όπως και στο Conference βλέπουμε τα πιθανά ζευγάρια, όλα τα ενδεχόμενα. Οι Άγγλοι ξεχωρίζουν, η Aston Villa είναι το φαβορί στο Conference, εννοείται. Ναι, λογικό, ναι. Και ο Πάοκ είναι το ένα το φαβορί. Και πραγματικά είναι, δηλαδή, ναι, μετά από τη Φιωρεντίνα, τη Λίλ, τη Φενέρ, ο Πάοκ είναι, ναι, ο Πάοκ είναι που έχει κάνει αυτή την πορεία και είναι ήδη στους 16, έτσι, έχει αυτό το πλεονέκτημα. Κάποιοι δεν είναι στους 16 από αυτές τις ομάδες, και ο Ολυμπιακός φυσικά, και ο Πάοκ τους περιμένει το Μάρτιο. Ο Πάοκ θα μάθει αντίπαλο στις 23 Φεβρουαρίου, έτσι. Ναι. Μετά το τέλος της ενδιάμεσης φάσης. Ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.